Επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, να σχολιάσω σχετικά με την προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα για την παρουσία πολιτικών αρχηγών στους συμβολικούς εορτασμούς για το Πολυτεχνείο. Η κυβέρνηση, μετά από το κύμα αστυνομικής βίας και καταστολή, ζητάει και τα ρέστα. Προφανώς βρίσκεται σε πανικό λόγω της εγκληματικής της πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αφήνοντας αθωράκιστο το σύστημα υγείας, ενώ είχε όλο το χρόνο να πάρει μέτρα και να αποφύγουμε τα χειρότερα. Είναι βαθύτατα εκτεθειμένη. Οι απειλές της, λοιπόν, θα πέσουν στο κενό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το εργατικό λαϊκό κίνημα, οι προοδευτικοί και ριζοσπάστες άνθρωποι, η νεολαία, δεν τους τρομάζουν. Ούτε οι απειλές, ούτε και η τρομοκρατία. Η πολιτική ιστορία, άλλωστε, είναι γεμάτη από τέτοιες απειλές και καταστολή. Έχουν γνώση οι φύλακες. Καμία απαγόρευση δεν μπορεί να βάλει στο γύψο τους αγώνες του λαού μας. Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει, κύριε Υπουργέ. Τώρα, σε σχέση με την επίκαιρη ερώτηση. Για μια ακόμη φορά, οι κάτοικοι της Κρήτης βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις τεράστιες καταστροφές και ζημιές από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τέλη του Οκτώβρη και αρχές Νοέμβρη. Οροπέδιο Λασιθίου, ευρύτερη περιοχή Καστελιού Πεδιάδας, βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, στο Μιλοπόταμο, στο Αμάρι, στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, σε δεκάδες χωριά του Ρεθύμνου, οι καταστροφές ανυπολόγιστες. Κινδύνευσαν ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Καταστράφηκαν σπίτια, οικοσυσκευές, καταστήματα, αυτοκίνητα, χωράφια που κατακλείστηκαν από φερτά υλικά, αγροτικές περιουσίες, καλλιέργειες που έχουν βυθιστεί στο νερό, γεωργικός εξοπλισμός, ζωικό κεφάλαιο, κτηνοτροφικές μονάδες, οδηγώντας σε τραγική κατάσταση εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες. Ειδικά στη Χερσόνησο, οι καταστροφές ήρθαν πάνω σε αυτές που προκάλεσε το χαλάζι από τα Μάλια μέχρι το Σύσι στα τέλη Οκτώβρη, με ανυπολόγιστες ζημιές και στο επαρχιακό και αγροτικό δικό δίκτυο, στον βόρειο δικό άξονα και πάει λέγοντας. Οι καταστροφές σε πολλές λαϊκές περιουσίες, σπίτια, αγροτικές καλλιέργειες κτλ. Και σε επαγγελματίες είναι ολικές, πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Βέβαια, η ένταση αυτών των καιρικών φαινομένων δεν μπορεί να κρύψει τις διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες των κυβερνήσεων, της περιφέρειας, των δήμων της Κρήτης. Γιατί ποτέ δεν υπήρξε ένας συνολικός σχεδιασμός κατασκευής ολοκληρωμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Υπάρχει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θυμός. Υπάρχει αγανάκτηση για όλα αυτά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχεται ο κόσμος σε μια περίοδο που η πανδημία επιταχύνει την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας, οι μικρομεσαίοι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορεί να σώσουν από τις επιχειρήσεις τους και φυσικά τους αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, χάνοντας το εισόδημά τους και καταστρέφοντας οι κόποι τους. Η κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλει να τους αποκαταστήσει και μάλιστα άμεσα. Σας ρωτάμε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι σκοπεύετε να κάνετε για να επιταχυνθεί η καταγραφή των ζημιών, άρα να ενισχυθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με προσωπικό για να ολοκληρωθεί ταχύτατα αυτή η διαδικασία. 2. Να γίνουν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους πληττόμενους δήμους για την κάλυψη τεράστιων ελλείψεων και γενναία χρηματοδότηση για μηχανικό εξοπλισμό. 3. Να εξασφαλιστεί η διατροφή τους, η υγειονομική περίθαλψη, τα μέσα προστασίας από την πανδημία. Να τους δοθεί ό,τι χρειάζονται. Ακόμα δεν έχουν καθαριστεί σπίτια, καταστήματα, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες. Να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο και κυρίως το αγροτικό δίκτυο για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Θα χρειαστεί να στηριχτεί άμεσα αυτός ο κόσμος από το κράτος, οικονομικά, με τη χορήγηση μηνιαίου έκτακτου βοηθήματος στο ύψος όμως του χαμένου εισοδήματός τους, συνυπολογίζοντας φυσικά και τον αριθμό των μελών της κάθε οικογένειας. Να αποζημιωθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις το 100% οι πληγέντες των παραπάνων περιοχών για ζημιές σε κατοικίες, οικοσκευές, μαγαζιά, αγροτικά μηχανήματα, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ζωοτροφές, ζωικό, φυτικό κεφάλαιο και πάει λέγοντας. Να απαλλαγούν από τον έμφυ αυτοί οι άνθρωποι το φόρο εισοδήματος και αλληλεγγύης για τους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες και τους εργαζόμενους που έχουν πληγεί. Να παγώσουν τα χρέη όλων των πληγέντων.
σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, Δήμο, τράπεζες, ΔΕΗ, τηλέφωνα χωρίς προσαυξήσεις και τόκους, να γίνει διαγραφή τόκων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και πάγωμα των χρεών μέχρι αποκατάσταση του εισοδήματος των αγροτών και των υπολείπων πληγέντων στις περιοχές σε εφορία, Δήμο, ΔΕΗ, ΟΤΕ, απαλλαγή από ΕΦΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕ, έμφυα, φόρο εισοδήματος, αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και φυσικά ένα μεγάλο αγκάθι που λέγεται σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων με γενναία κρατική χρηματοδότηση, έτσι ώστε άμεσα να γίνουν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα, να γίνει η οριοθέτηση ρεμάτων, η διευθέτηση και ο καθαρισμός μέσα και έξω από κατοικημένες περιοχές και να κατασκευαστούν βέβαια δίκτυα όμβριων στις κατοικημένες περιοχές από αποστρακιστικά έργα στην Ήπεθρο, όπως και δασοτεχνικά αντιδιαβρωτικά έργα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Λάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αφού έγινε η προηγούμενη εισαγωγική τοποθέτηση του συναδέλφου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μου επιτρέψετε να πω, προτού απαντήσω στην συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά τις καταστροφές στην Κρήτη, ότι όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτός ήταν ο λόγος που η Ελλάδα πήρε τις πιο έγκαιρες και σκληρές και δραματικές αποφάσεις ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας τον Μάρτιο, πρώτη χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτή η βασική αρχή πριτανεύει όλη αυτή την περίοδο στη δράση της κυβέρνησης και του συνόλου των κρατικών υπηρεσιών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εις επίρρωση αυτού υπάρχουν τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα που έχουν πάρθει και αφορούν το lockdown, το οποίο ήταν και είναι επιβεβλημένο, όπως είναι απολύτως επιβεβλημένη η αυστηρή εφαρμογή του σε κάθε περίπτωση, διότι είναι κρίμα λίγους μήνες προτού έρθουν τα ασφαλή εμβόλια, όπως θα συμβεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα οδηγήσουν στο να σωθούν οριστικά οι ανθρώπινες ζωές και η ανθρωπότητα από την πανδημία του κορονοϊού, είναι κρίμα να έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες. Άρα δίνουμε μια σκληρή μάχη. Και αν μου επιτρέπετε, το είπα και νωρίτερα σήμερα το πρωί, δεν θεωρώ ότι το ζήτημα της δράσης για την πανδημία του κορονοϊού είναι ένα θέμα που προσφέρεται για κομματική αντιπαράθεση. Ας κρατήσουμε όλοι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση την συμπεριφορά του πρώτου διαστήματος, όταν πραγματικά ενωμένη η χώρα και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα δώσαμε μια μάχη με πειθαρχία και καταφέραμε τουλάχιστον σε εκείνη τη φάση να είμαστε ένα πρότυπο για ολόκληρη την Ευρώπη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση τιμά, σέβεται και κάνει τα πάντα για την αναβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών σε αυτή τη χώρα. Αλλά οι δημοκρατικοί θεσμοί επιβάλλουν την τήρηση της νομιμότητας. Και η τήρηση της νομιμότητας είναι μια υποχρέωση όλων μας. Και από εκεί και πέρα ο κάθε θεσμός κινείται με βάση τις δικές του αρμοδιότητες. Θα ήθελα να σας παραπέμψω με την ευκαιρία στην ομιλία που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20 Ιουλίου αυτής της χρονιάς, στον χώρο που ήταν οι φυλακές του Οροπού. Φυλακές που σε εισαγωγικά φιλοξένησαν εκατοντάδες αγωνιστές ενάντια στη δικτατορία, ενάντια στη Χούντα. Ένας χώρος που σε συνεργασία του κράτους, της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση θα αξιοποιηθεί σαν Μουσείο Ιστορίας, χώρος πολιτισμού και πολύπλευρης τοπικής ανάπτυξης. Είμαι βέβαιος ότι ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός εκείνη την ημέρα θα σας βρει απολύτως σύμφωνο, αγαπητέ συνάδελφε. Και επειδή έχουμε πεπιθήσεις, δεν αλλάζουν οι απόψεις μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Ας μη συγχαίουμε περιοριστικά μέτρα με στόχο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια με αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, οι οποίες είναι μακριά έξω από την νοοτροπία και την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Περνώ τώρα στην απάντηση της ερώτησής σας. Καταρχήν, θέλω να σημειώσω ότι η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στην καταστροφή που υπέστησαν περιοχές της Κρήτης από την κακοκαιρία, η οποία ήταν
πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ έντονη. Η αντίδραση υπήρξε άμεση και συντονισμένη. Από την πρώτη στιγμή παρατηρήθηκαν τα φαινόμενα. Υπήρξε επικοινωνία με την περιφέρεια και τους δημάρχους από την πλευρά των συναρμόδιων υπουργείων, του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, του Υφυπουργού, του κ. Χαρδαλιά, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι πάντες βρεθήκαμε δίπλα στους ανθρώπους και την αμέσως επόμενη μέρα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, μετέβη στην περιοχή. Ήταν άλλοι δύο υφυπουργοί, ο Υποδομών, ο κ. Κεφαλογιάννης, και ο Πολιτισμό, ο κ. Αυγενάκης. Ήταν ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ήταν στελέχη του κρατικού μηχανισμού, ιδιαίτερα του Υπουργείου Υποδομών, που έχει άμεση σχέση με το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων. Και σε πλήρη συνεργασία με την περιφέρεια και τους Δήμους, αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Μόνο σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, μπορώ να σας δώσω το στοιχείο, αγαπητές συνάδελφε, ότι έχουν ήδη υπογραφεί, από την πρώτη μέρα υπεγράφησαν, δηλαδή μόλις επέστρεψε το κυβερνητικό κλιμάκιο πίσω, αποφάσεις για την οικονομική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας και των Δήμων που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 11 εκατομμυρίων ευρώ. 11 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών, οι οποίες επλήγησαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υποδομές οι οποίες πολύ σωστά και εσείς είπατε ότι σχετίζονται με την οικονομική ζωή, την εσωτερική, τη διευκόλυνση των πολιτών και έργα και παρεμβάσεις τα οποία είναι απολύτως αναγκαία να εκτυλιχτούν το ταχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα για να επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή των ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών έκαναν 533 αυτοψίες έως τις 16 Νοεμβρίου σε κτίρια του Δήμου Χερσονήσου. Έχουν κάνει τις καταγραφές στη συγκεκριμένη περιοχή που πράγματι επλήγει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Στην αναφερόμενη από την ερώτησή σας περιοχή του Βορείου Παραλιακού Μετόπου, όπου πράγματι προκλήθηκαν ζημιές, έχουν εκπονηθεί υδραυλικές μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα στο πλαίσιο κατασκευής του έργου Βούρνες Χερσόνησος του Βόρειου Οδικού Άξονα. Οι μελέτες αφορούν τα 4 από τα 8 ρέματα της περιοχής. Αναμένεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να προχωρήσουν. Είναι έργα προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ και χωρίς καμιά αμφιβολία έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την περιοχή. Και η σημασία τους διέρχεται ακριβώς ότι ένα ρέμα έχει την ονομασία Α3, από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, διέρχεται μέσα από τον παραθαλάσσιο οικισμό της ανάληψης, προτού καταλήξει στη θάλασσα. Και όπως διαπιστώνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης της Κρήτης, στο ρέμα αυτό έχει αναπτυχθεί πυκνή παρόχθια δόμηση. Έχει χτιστεί κανονικά, δηλαδή είναι πολιτεία. Και έχει μετατραπεί στον κυριότερο δημοτικό δρόμο πρόσβασης προς την παραλία και τη θάλασσα, όπου έχουν κατασκευαστεί πολλές τουριστικές μονάδες. Αυτά σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση εκεί. Αντίστοιχες μελέτες και έργα προφανώς οφείλουν να γίνουν για την αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών Μάλια, Σταλίδα και Κουτουλοφάρη του Δήμου Χερσονήσου. Σε ό,τι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία είναι προγραμματισμένα, καταθέτω το σχετικό έγγραφο που μας έχουν δώσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών. Υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη 2 έργα, ενώ σε διαδικασίες ανάθεσης, σε ό,τι αφορά πάντα τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι άλλο ένα έργο και προγραμματίζονται άλλα 2, ενώ είναι μια σειρά μελέτες σε εξέλιξη. Μπορείτε να έχετε πλήρη ενημέρωση. Αν έχετε την καλοσύνη, καταθέτω το σχετικό έγγραφο στα πρακτικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες της περιφέρειας, προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστεί η βατότητα των δρόμων. Σας είπα ότι υπήρξε από την αρχή άμεση συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, προκειμένου να διευκολυνθεί και να αντιμετωπιστεί η αποφυγή ατυχημάτων και η οδική επικοινωνία μεταξύ των οικισμών. Καθαρίστηκαν ρέματα για να υπάρξει και πάλι η ομαλή ροή των υδάτων, ενώ ήδη από την πλευρά της περιφέρειας προωθούνται 50 μελέτες για την οριοθέτηση μικρών και μεγάλων χυμάρων και ρεμάτων στην Κρήτη και υπεγράφει η σύμβαση για τη μελέτη οριοθέτηση του ποταμού Γιώφυρου προϋπολογισμού 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην πόλη του Ηρακλείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά
τις ζημιές αγροτικής παραγωγής, την φυτική παραγωγή στο ζωικό κεφάλαιο. Είπα και νωρίτερα ότι ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στο κλιμάκιο το κυβερνητικό. Προσλήφθηκαν 20 εποχικοί γεωτεχνικοί προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της καταγραφής των ζημιών και να γίνει όσο δυνατόν πιο γρήγορα η αποζημίωση των ανθρώπων, οι οποίοι πράγματι έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ειδική μέρημνα θα δοθεί για τις ζημιές που προκλήθηκαν και στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στο έγκυο κεφάλαιο. Για τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, σας τα είπα από την αρχή της απάντησής μου. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των οικοσκευών, το οποίο περνά μέσα από τη δράση των Δήμων, μόλις τις τελευταίες 2 ημέρες έχουν έρθει τα σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό δεν είναι κριτική προς τους Δήμους. Ήταν πραγματικά τραγική η κατάσταση στην οποία περιήλθαν και χωρίς καμία αμφιβολία τα χρήματα που χρειάζονται για τους ανθρώπους οι οποίοι καταγράφονται από τις επιτροπές ότι έχουν πληγεί θα τα πάρουν αμέσως από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Άλλωστε, ήδη όπως σας είπα, έχουν υπογραφεί αποφάσεις των 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υποδομές στο νησί. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει ρύθμιση, εξ όσων γνωρίζω και με ενημέρωσε τόσο ο Υπουργός ο κ. Σταϊκούρας, όσο και ο Υφυπουργός ο κ. Βεζιρόπουλος, προκειμένου να δοθεί μία λύση αναστολής των χρεών προς την εφορία, προς το κράτος των φορολογικών υποχρεώσεων. Αλλά η λύση αυτή θα πρέπει φυσικά να περιλαμβάνει και να αφορά αυτούς που πραγματικά επλήγησαν. Διότι είναι μια περιοχή, όπως γνωρίζετε αγαπητές συνάδελφοι, με πολύ μεγάλο τζίρο σε μια σειρά επιχειρήσεις. Δεν έχουν πληγεί όλοι εκεί πέρα, άρα θα πρέπει να γίνει η διευκρίνηση ότι αυτό αφορά τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν πληγεί πραγματικά, προκειμένου να διευκολυνθούν με ένα χρονικό διάστημα αναστολής στην πληρωμή των χρεών τους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμη, αποδείχτηκαν για άλλη μία φορά ότι είναι ανεπαρκής, ανέτοιμος και χωρίς συντονισμό. Δεν συζητάω μόνο στην φάση της εξέλιξης της καταστροφής. Αναφέρομαι και στο αμέσως επόμενο βήμα, όπου ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που συνέβαλαν ουσιαστικά και αποτελεσματικά εθελοντές. Απλοί άνθρωποι. Οι κάτοικοι φυσικά για τις περιουσίες τους, η ηρωική στάση των πυροσβεστών, του πυροσβεστικού σώματος. Αυτοί ήταν που έδωσαν χείρα βοηθείας στον πληττόμενο κόσμο. Όχι το κράτος. Δυστυχώς. Το θέμα είναι, μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια έκταση καταστροφή. Εμείς λέμε ότι θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, τουλάχιστον αν όχι στην ολότητά της, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα μεγάλο μέρος αυτή η βιβλική καταστροφή θα μπορούσε να έχει αποτραπεί. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση, αφορά φυσικά και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά εσείς είστε τώρα, διαθέτει Μητρό Ορεμάτων. Μητρό Ορεμάτων. Η περιφέρεια δεν διαθέτει Μητρό Ορεμάτων, όπως και η Δήμη. Και ρωτάω τώρα εγώ, πώς σχεδιάζετε, τι σχεδιάζετε? Γιατί σας άκουσα και λέτε εδώ σχεδιάζουμε εμείς, σχεδιάζει η περιφέρεια, σχεδιάζουν οι Δήμοι και πάει λέγοντας. Αυτές οι καταστροφές στην Κρήτη, ξέρετε, ήρθαν ως συνέχεια της ανίποτης καταστροφής στο Μάτι, στη Μάντρα αρχικά, μετά στο Μάτι με δεκάδες θύματα, στη Θεσσαλία πρόσφατα κτλ. Και σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή σύμπτωση. Και ξέρετε, η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια θεϊκή τιμωρία γενικώς. Εκεί έχει βάλει το δάχτυλό του άνθρωπος. Και όταν λέμε ο άνθρωπος, εννοούμε ότι προέρχεται ως αποτέλεσμα της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Και διακινούνται διάφορες θεωρίες του τύπου ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ότι ήταν τόσο ακραία τα καιρικά φαινόμενα που υπερβαίνει της ανθρώπινης προσπάθειας και τα όποια μέτρα. Είναι υποκρισία. Όπως υποκρισία ήταν και όλες αυτές οι παράτες με τους υπουργούς που κατέβηκαν κάτω στην Κρήτη, κομματάρχες κτλ. Εγώ δεν λέω να μην κατέβει η κυβέρνηση, να καταγράψει κτλ. Αλλά μετά από όλα όσα έχουμε περάσει από το 2016 στην Κρήτη,
με απανωτές ζημιές από τα Χανιά μέχρι και τη Σιτία. Τι νόημα έχει όλη αυτή η παρουσία? Και θα σας πω το εξής, γιατί λέω τι νόημα έχει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από το 2017 μέχρι και σήμερα στη Βουλή, στα Δημοτικά Συμβούλια, στην Περιφέρεια, η Λαϊκή Συσπήρωση κτλ. Είχε χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου. Λιδωρηθήκαμε όταν λέγαμε ότι δεν αξιοποιήσατε ποτέ τη μελέτη σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία μελέτη κατέληγε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εμφάνισης πιθανών μελλοντικών πλημμυρών. Ξέρετε ποιες περιοχές ήταν? Αυτές που επλήγησαν. Αυτά που καταγράφει η μελέτη από το 2016 μέχρι και σήμερα είναι οι περιοχές που επλήγησαν. Πέστε μου τι μέτρα πήρατε για την αξιοποίηση αυτής της μελέτης ενός Υπουργείου. Και φυσικά τώρα όλοι προσπαθούν να πετάξουν την ευθύνη από πάνω τους. Μάλιστα πληροφορούμε ότι η Περιφέρεια ανακοίνωσε 50 μελέτες για την οριοθέτηση ρεμάτων και χυμάρων στην Κρήτη, που θα ολοκληρωθούν, λέει, σε 2,5 χρόνια και θα χρηματοδοτηθούν τα αντιπλημμυρικά έργα και θα γίνουν όποτε γίνουν, δηλαδή πότε, μετά από μια δεκαετία, αν θα γίνουν στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και τρέχουν τώρα όλοι, λίγες μέρες πριν συμβούν οι καταστροφές, και διαβεβαίωναν. Εγώ είχα καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η Λαϊκή Συσπήρωση μάλλον είχε καταθέσει ερώτηση και συζητήθηκε και μας διαβεβαίωναν ότι γίνονται έργα και ότι η αντιπλημμυρική προστασία είναι επαρκή στην Κρήτη. Και μετά από λίγες μέρες είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Γιατί λοιπόν να πιστέψουμε τον Περιφερειάρχη? Εδώ ακόμα δεν είδαν τα 600 ευρώ οι κάτοικοι του Καρτερού από την πρώτη πλημμύρα στις 20 του Οκτώβρη, που τους είχατε υποσχεθεί τα 600 ευρώ. Ο Δήμος δεν τους τα έχει δώσει, διότι λέει δεν τα έχετε χορηγήσει εσείς ακόμα, δηλαδή το Υπουργείο, η κυβέρνηση δεν τα έχει χορηγήσει στο Δήμο Ηρακλείου. Πώς λοιπόν θα επισπευθούν όλες αυτές οι διαδικασίες που λέτε να πάρουν αυτό το επίδομα στην αρχή κτλ. Για να μπορούν να συντηρηθούν? Εδώ δεν τα έχουν πάρει αυτοί που ήταν στην πρώτη πλημμύρα. Σε κάθε περίπτωση, ποτέ στην Κρήτη δεν υπήρξε ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δύναται. Και όταν λέω δύναται, εννοώ το κράτος, κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμη, δύναται το ελεύθερο σε ξενοδόχους να κάνουν έργα κατά το δοκούν. Θα σας φέρω το παράδειγμα που μου αναφέρατε στο ρέμα στις Γούρνες, και τα μπαζώματα στην εκβολή έγιναν από ιδιοκτήτη ξενοδοχείου με την έγκριση της περιφέρειας. Υπάρχουν καταγγελίες στον ίδιο των κατοίκων με έγγραφα. Η αλλίωση στο Καστέλι της Πεδιάδας και οι πλημμύρες που έγιναν, μάλλον πλημμύρες, οφείλονται στην αλλίωση του εδάφους, που κόπηκαν 230.000 ελαιόδεντρα, οι επιχωματώσεις και τα μπαζωμένα ρέματα για τις ανάγκες της Τέρνα, για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, με κακοτεχνίες εργολαβιών στο φράγμα του Αποσελέμη, που είχαμε τις πλημμύρες πάνω στο οροπέδιο Λασιθίου. Ένα πανάκριβο υπερδιαστασιολογημένο έργο. Και φυσικά έρχεται τώρα ο Δήμαρχος Οροπεδίου, και ολοκληρώνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, έρχεται ο Δήμαρχος Οροπεδίου σήμερα, για να βγάλει λάδι τον εαυτό του καταρχήν, αλλά και την κυβέρνηση και τον Περιφερειάρχη, ότι τάχατες από άγνωστους έκλεισε, λέει, το θυρόφραγμα της σύραγγας στο οροπέδιο Λασιθίου που οδηγεί στο φράγμα, όπως λέει, με αποτέλεσμα να έχουμε, λέει, αυτές τις πλημμύρες. Δηλαδή ψάχνει αόρατους εχθρούς για να δικαιολογηθούν. Γι' αυτό ψάχνουν τους αόρατους εχθρούς. Είναι ευθύνη του κράτους αυτό, της περιφέρειας και των Δήμων, και του Δήμου πρωτίστως. Ντροπή λοιπόν να μεταθέτουν τις ευθύνες αλλού, στους αόρατους εχθρούς, και τελικά το μπαλάκι θα πεταχτεί πού? Στους κατοίκους. Αυτή είναι η ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε άμεσα να πάρετε μέτρα. Δεν απαντήσατε επί της ουσίας στα ερωτήματα που σας θέσαμε. Δεν απαντήσατε με ποια έννοια. Διότι εμείς δεν θέλουμε να μας απαντήσετε τύπου πίνι-πί για τον Ιαννό, που καλά ούτε αυτό, σε μια επίκαιρη αντίστοιχη ερώτηση που έγινε, ο κύριος Βορύδης είπε ότι δεν μπορούμε να είναι à la carte η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την κάλυψη των αναγκών από τον Ιαννό. Δηλαδή ούτε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όχι μόνο ο Ιαννός, και αυτά τα οποία είπατε δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες. Είναι ολική καταστροφή. Μα τώρα σας λέω, επαγγελματίας ο άνθρωπος, τι θα πει ο τζίρος είναι μεγάλος? Τι θα πει ο τζίρος είναι μεγάλος? Αυτές τις συνθήκες που καταστράφηκε ο τουρισμός και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει στεγνοκαθαριστήριο, να σας πω, για την ακρίβεια, που το επισκέφτηκα, που έχει ζημιά 200.000 ευρώ. Τα μηχανήματα όλα. Ποιος θα τον αποζημιώσει αυτόν? Αυτός ευθύνεται για την καταστροφή.
Να λοιπόν γιατί θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση, να τους αποζημιώσει στο σύνολο τη ζημιά, στο 100% και να τους απαλλάξει από οικονομικά βάρη σαν αυτά που σας είπα στην πρωτολογία μου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.